Στο εδόλιο του δικαστηρίου κάθονται τα μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαίνη στα Βαλκάνια. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Κώστα. Το οποίο εξαρθρώθηκε το Μάιο του 2023 όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών DEA είχαν κατασχέσει ποσότητα περίπου 105 κιλών κοκαίνης σε αποθήκη στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Τα ναρκωτικά είχαν φτάσει κρυμμένα μέσα σε κιλοδοκούς κοντέινερ με μπανάνες που είχε ξεκινήσει από το Εκουαδόρ και είχε παραλήπτρια μια εταιρεία στα Σκόπια, της οποίας η εμπλοκή ερευνόταν. Άλλωστε και εκεί έγιναν 4 συλλήψεις. Ύστερα από αυτό είχαν κατασχεθεί ακόμη 160 κιλά κοκαίνης στον Πειραιά και γενικότερα το κατηγορητήριο περιλαμβάνει την ποσότητα 740 κιλών κοκαίνης ότι διακινήθηκε. Εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από τις ιδιωτικές αρχές αλλά και στο κατηγορητήριο ένας 69χρονος ο οποίος είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις ιδιωτικές αρχές για μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων. Η δίκη ξεκίνησε σήμερα με την κατάθεση του αστυνομικού που ήταν επικεφαλής της έρευνας της δίωξης ναρκωτικών. Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.